Στη μάχη κατά του κορονοϊού ρίχτηκαν σήμερα συνεργεία απολύμανσης προκειμένου να συμβάλλουν στον αγώνα κατά της εξάπλωσης του ιού. Δεχτήκαμε χαρά την πρόσκληση από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου να κάνουμε απολύμανση στους χώρους του αστυνομικού μεγάρου, στα αυτοκίνητα, τα περιπολικά και στα περιφερειακά τμήματα της αστυνομίας. Έχει αναλάβει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων με δικά μας έξοδα, διότι δεν θέλουμε να γίνονται εκτόσεις όσο αφορά την υγεία των αστυνομικών, την υγεία των πολιτών που επισκέπτονται τις αστυνομικές υπηρεσίες, αλλά και την υγεία των κρατουμένων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα κρατητήρια. Εξειδικευμένο προσωπικό ήταν εκείνο που ανέλαβε το έργο της απολύμανσης του αστυνομικού μεγάρου Ηρακλείου και των οχημάτων της ελληνικής αστυνομίας με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο. Δυστυχώς η κολυσιεργία της πολιτείας δεν έχει κάνει μέχρι τώρα αυτά που πρέπει. Δεν μας έχουν χορηγηθεί τα απαραίτητα υλικά που χρειάζονται, ούτε έχουν γίνει απολυμάνσεις σε όλο τον χώρο όπως θα πρέπει να έχει ήδη γίνει. Στο Δήμο Μινώα, πεδιάδος, δρόμοι αλλά και δημοτικά κτίρια απολυμάνθηκαν επίσης προληπτικά, με την αυτοδιοίκηση να δείχνει και εκείνη το παράδειγμα των προληπτικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνουμε για να σταματήσουμε την εξάπλωση του κορονοϊού. Το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης στο Δήμο μας είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα του Δήμου. Παρόλο που το διάστημα αυτό πραγματικά επικρατεί, έχουμε πάρα πολύ δουλειά, επικρατεί ένας πανικός, είμαστε δίπλα και σε κρίσιμους φορείς, στην κεντρική διοίκηση, σε οτιδήποτε χρειαστεί να είμαστε εκεί να βοηθήσουμε με τη δουλειά μας, προκειμένου να προσφέρουμε όλοι μαζί στον συνάνθρωπο.